centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κυρία Ζιμπηλιάδου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσουλή, καλημέρα και τι κάνετε. Στρατές. Καλημέρα από την Καστοριά. Ετοιμαζόμαστε για το σημερινό. Για τις 4 η ώρα κι εσείς. Ναι, ναι, επειδή καταλαβαίνω ότι και ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, πάμε λοιπόν με τις επικεφαλίδες, πάμε με τα βασικά σημεία των ενστάσεών σας και της άποψής σας για το πόσο δίκαια πάει σε αυτή τη μετάδοση, στη μετάβαση και η Καστοριά και τα Γραβενά. Εμείς κύριε Νατζούλη, από την πρώτη στιγμή που διαβάσαμε αυτό το σχέδιο, γιατί αυτό το σχέδιο δόθηκε στη δημοσιότητα 9 Σεπτεμβρίου και τώρα έχουμε τέλος Νοεμβρίου. Ναι, έτσι. Ναι. Έχουν περάσει τρεις μήνες σχεδόν. Από την ώρα που το ξέρουμε τι λέει, εμείς λοιπόν είπαμε ότι αυτό το σχέδιο είναι ταφόπλακα για την περιφέρεια. Και είναι ταφόπλακα για όλη την περιφέρεια, πολύ περισσότερο για τις δύο πιέψουν. Είναι ταφόπλακα βέβαια για όλη την περιφέρεια, γιατί δεν απαντάει στα καυτά ζητήματα που δημιουργεί το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων στην περιοχή. Δεν απαντάει στην ανεργία. Προστίθενται στην περιοχή 25.000 νέοι άνεργοι στην περιφέρεια και το σχέδιο δεν δίνει απάντηση σε αυτό. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η ανεργία. Δημιουργεί ελάχιστες θέσεις εργασίας και αυτές στον αέρα, αν γίνουν οι επενδύσεις, υποθετικά. Δεν απαντάει στην απώλεια του ΑΕΠ. Αυτή η περιφέρεια συνολικά θα χάσει 1,5 δις το χρόνο, αυτό με βάση τα δικά τους δεδομένα, και δεν απαντάει στο γεγονός γιατί εξαιρεί τις δύο πιέψιλον. Γιατί εξαιρείται η Καστοριά. Αυτό το γιατί προσπαθούμε τώρα μήνες να το δούμε, ναι. Μία αιτιολογία και την ίδια στιγμή, κύριε Νατζούλη, βάζουν μέσα και δικαιούνται να είναι στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης τα νησιά και η Κρήτη, από τα νησιά η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο. Ναι. Γιατί λέει έχουν εξάρτηση από το πετρέλαιο. Και εγώ ρωτώ, η Καστοριά και τα Γραβενά από το πετρέλαιο δεν εξαρτώνται και η παραγωγική του δραστηριότητα και συνολικά η οικονομία. Και κύρια μάλιστα, όχι απλά εξαρτώνται. Άρα λοιπόν, με ποια κριτήρια εξαιρείς, κόβεις μια περιφέρεια στη μέση, αυτό δείχνει ότι δεν έχουν κατά νου πώς θα προχωρήσει αυτή η περιφέρεια και οι δυο της περιφερειακές ενότητες, αλλά και οι δύο της Κοζάνης και της Φλόρινας που και αυτές αποδεκατίζονται από μια μεγάλη παραγωγική δραστηριότητα, δεν έχουν στο μυαλό τους πώς να σώσουν την περιοχή. Το κύριο μέλημά τους ήταν, με αυτό το master plan και το λέω ευθαρσώς και με την ευθύνη που έχει και η θεσμική μου θέση, ήταν να αντίσουν την εκχώρηση του τομέα της ενέργειας σε άλλα συμφέροντα. Στα συμφέροντα του φυσικού αερίου, στα συμφέροντα των φωτοβολταϊκών και των λοιπών ΑΠΕ, χωρίς να δουν τι σημαίνει αυτό για την περιοχή. Άρα λοιπόν σήμερα νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και για τους συναδέλφους από την Καστοριά και για όλους μας και για τους συναδέλφους από τα Γρεβενά και όλη την περιφέρεια αυτό το σχέδιο να απορριφθεί, γιατί δεν απαντάει στο πώς θα σωθεί αυτή η περιοχή. Πάντως δεν θα απορριφθεί αν απορριφθεί σήμερα. Ακούμε ότι θα χρειαστείτε μια εβδομάδα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να εκφράσετε άποψη. Θέλω να σας ρωτήσω. Εμείς θεωρούμε απαράδεκτο αυτό. Το θεωρούμε κολυσιεργία. Ακριβώς. Καταρχήν, ναι, έπρεπε ήδη να έχουμε τοποθετηθεί. Η διαβούλευση επίσημα έληξε στις 10 Νοεμβρίου. Επιτρέπεται η περιφέρεια, η οποία έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, να μην έχει ήδη τοποθετηθεί. Έπρεπε λοιπόν ήδη να έχουμε τοποθετηθεί. Εδώ υπάρχει μια παρέλκυση, παρακόλληση, ας το πω έτσι, της έκφρασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Νωρίτερα ο κύριος Κότας, ο συνάδελφός σας, είπε ότι δεν έχουμε ακόμη καθαρή την άποψη του ίδιου του Περιφερειάρχη. Και αν ο Περιφερειάρχης υπογράψει το κείμενο των τριών δημάρχων της Καστοριάς και του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, τότε θα έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα και για τον νομό Καστοριάς και κατ' επέκταση και για τον νομό Κοζάνης, μια άποψη για να μην πέρασει τελικά το σχέδιο. Καταρχήν πρέπει να το πω, τι θα πει να υπογράψει το κείμενο και ποιο κείμενο. Εδώ έχουμε το σχέδιο που λέει ότι δύο περιφερειακές ενότητες είναι εκτός. Υπάρχει ένα κείμενο, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, τριών δημάρχων της Καστοριάς. Το ξέρω. Μάλιστα. Το οποίο εκφράζεται πλήρη το αντίθεση για αυτό το θέμα. Αυτό κύριε Νατζούλη είναι προέρχεται από το γεγονός ότι αυτό το σχέδιο στις δύο περιφερειακές ενότητες. Ναι. Άρα
καταρρύπτει το σχέδιο που σε εξαιρεί. Δηλαδή σήμερα. Άρα, ποια πρέπει να είναι η απόφασή σας ακριβώς, κυρία? Σήμερα πρέπει ήδη να αποφασίσει. Εμείς το έχουμε πει ήδη με την συνέντευξη που δώσαμε δημόσια. Εμείς πιστεύουμε ότι σήμερα, από τη στιγμή που για μας δεν υπάρχουν απορίες, ό,τι είχε να πει ο κύριος Μουσουρούλης το είπε. Δεν θέλαμε να έρθει εδώ να μας εξηγήσει τι ακριβώς. Έχουμε καταλάβει τι λέει. Εμείς θέλουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο ευθαρσώς και άμεσα να απορρίψει αυτό το σχέδιο, γιατί δεν απαντάει στα προβλήματα της περιφέρειας συνολικά. Και πολύ περισσότερο οι δύο περιφερειακές συνόδευσεις που εξαιρούνται. Άρα λοιπόν πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να είναι το αποτέλεσμα της σημερινής συνεδρίασης. Δεν χρειάζεται να πάμε κι άλλο στην παράταση. Γιατί χάνεις διαπραγματευτικά όταν συζητάς ένα θέμα το οποίο καταφανώς φαίνεται ότι σου δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και σε καταστρέφει. Έχουμε γιατί ακούσει... πρέπει να περιμένουμε άλλη μια εβδομάδα. Έχουμε ακούσει για κάποια ανταποδοτικά στην Καστοριά. Δεν ξέρω αν αυτά μπορούν να ισοσκελίσουν, να συμμορφώσουν κάπως αυτό το σχέδιο. Αλλά πραγματικά μέσα από ένα πραγματικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης, τι πιστεύετε, κυρία Ζημπηλιάδου, ότι θα έπρεπε να γίνει στην Καστοριά? Πιστεύω ότι θα έπρεπε, να έχουμε ίσα τα ποσοστά, ας πούμε, των επενδύσεων. Θα έπρεπε να είναι ίδια τα ποσοστά μας στο εξοικονομώ, στους νέους αγρότες. Θα έπρεπε να υπάρχουν... να υπάρχει για όλη την περιφέρεια και για την Καστοριά όλοι οι τομείς οι οποίοι θα δώσουν δύναμη στην οικονομία της. Σε ένα τέτοιο σχέδιο μετάβασης για την Καστοριά θα έπρεπε να υπάρχει η Γούνα. Θα έπρεπε να υπάρχει ο φορέας των περιοχών Natura που έχει χαθεί για την Καστοριά, έτσι. Ναι. Θα έπρεπε να υπάρχει το αεροδρόμιο, το Βιοπά, η Λίμνη, ο Γράμμος, το Βίτσι, επενδύσεις. Έχουμε οργανωμένο ΒΙΟΠΑ. Έχουμε οργανωμένο ΒΙΠΑ και οι εταιρείες που έρχονται ψάχνουν για εκτάσεις. Οι σχολές μας θα έπρεπε να υπάρχουν. Δεν θα έπρεπε να. Δηλαδή, τι θα δώσει ζωή? Και αυτά, εμείς σαν συνδυασμός, δεν θα μπούμε σε μία συζήτηση, κύριε Νατσούλη, για το ότι θα υπάρξει ένα ειδικό σχέδιο στο μέλλον. Ελάτε τώρα να συμφωνήσουμε γι' αυτό και βλέπουμε μετά. Όχι. Ό,τι γράφεται, αυτό περνάει και αυτό γίνεται. Το γεγονός ότι δεν αντέδρασαν άμεσα και ο Αντιπεριφερειάρχης και οι Δήμαρχοι όταν είδαν ότι εξαιρείται η ΠΕ Καστοριάς στις 9 Σεπτεμβρίου που βγήκε αυτό το σχέδιο, και πότε αντέδρασαν? Όταν βγήκε μια πρόσκληση για νέους γεωργούς που δεν είχε μέσα την Καστοριά και τα Γρεβενά. Μα αυτό ήταν παρεπόμενο της απόφασης του σχεδίου. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει η αντίδραση και η απόρριψη να είναι άμεσες. Δεν μπαίνουμε σε συζήτηση σε κάτι που βλάπτει άμεσα τα συμφέροντα του τόπου μας. Μάλιστα. Και με την έννοια αυτή σήμερα πρέπει να απορριφθεί ένα σχέδιο που δεν απαντάει στα προβλήματα της περιφέρειας. Έχουν μείνει σε αυτή την περιφέρεια, κύριε Νατσούλη, 15% νέοι άνθρωποι. Ούτε πόλεμος να είχε γίνει. Είναι δυνατόν να συνεχίζουμε χωρίς να συμβαίνει τίποτε και χωρίς να ορθώνουμε ανάστημα απέναντι σε αποφάσεις που παίρνονται και είναι κυριολεκτικά τα φόπλακα για την περιοχή. Και από αυτούς που μένουν δεν μπορούν καν να γίνουν νέοι αγρότες, γιατί δεν τους το επιτρέπει ακριβώς το σχέδιο. Και από αυτούς που μένουν ακριβώς. Και εξαιρούνται και από αυτούς που μένουν δεν μπορούν να δουν μια επένδυση στην περιοχή τους, ακόμη και αν έχουμε οργανωμένο ΒΙΠΑ στην Καστοριά. Έτσι ακριβώς. Αλλά κοιτάξτε, έτσι και σήμερα δεν απορριφθεί τώρα να πάρουν θέση αυτό το σχέδιο. Μετά δεν πρέπει να λέμε να κλαίμε γιατί εξαιρούνται οι άνθρωποι στην Καστοριά. Αυτό το έχουμε εξηγήσει, κυρία Ζημπηλιάδου. Εμείς ασχολούμαστε μέχρι αυτό να υλοποιηθεί. Μετά τα μνημόσυνα να τα κάνουν αλλού. Ακριβώς. Εδώ ακριβώς. Δεν έχουμε μνημόσυνο μετά. Τώρα ασχολούμαστε. Μετά όχι. Σοβαρής θέση, ακριβώς. Τώρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε πάνω απ' όλα τον τόπο, πάνω από κόμματα και κυβερνητικές γραμμές προέχει το καλό του τόπου, και να τιμήσουμε ο καθένας μας το θεσμικό ρόλο που έχει. Η Περιφερειακή Αρχή είναι ο φορέας αυτός που πρέπει να σταθεί πρώτα και πάνω απ' όλα απέναντι σε ό,τι έχει σχέση με την ανάπτυξη του τόπου και να το διασφαλίσει ότι αυτός ο τόπος θα πάει καλύτερα. Ρεαλιστικά, κυρία Ζημπηλιάδου, αυτό το σχέδιο με ποιον τρόπο δεν περνάει? Κοιτάξτε, η Πελοπόννησος το έχει απορρίψει, κύριε Νατσούλη, με 2 ψήφους διαφορά. Άρα λοιπόν, αν το Περιφερειακό Συμβούλιο
σήμερα πει ότι όχι, όπως έχει δεν το δεχόμαστε, το απορρίπτουμε. Πάρτε το πίσω και φτιάξτε το έτσι που να απαντάει στις ανάγκες αυτής της περιοχής. Ήδη έχουμε πετύχει ένα πρώτο βήμα για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα του τόπου μας. Αν το δεχτούμε και πούμε ναι, πάρτε και κάντε αυτή τη διόρθωση και το α και το β και το γ και που απλώς θα είναι μια παρελκυστική τακτική για να κερδίζει χρόνο η κυβέρνηση να προχωράει όλα τα θέματα εν τη απουσία μας, θα έχουμε χάσει το παιχνίδι. Εδώ θέλει καθαρές κουβέντες και άμεσες ενέργειες. Αυτό είναι το μέγα ζητούμενο. Άρα λοιπόν, σε μια εβδομάδα, γιατί φαντάζομαι θα γίνει, είπατε και πολλές φορές το είπατε μάλιστα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί χρειάζεται άλλη μια εβδομάδα δεν για μπορούμε, να πάρει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Τώρα πρέπει να έτσι όμως θα γίνει τελικά, έτσι θα γίνει, καλώς κακώς έτσι θα γίνει. Ναι, πρέπει, λέτε, το Περιφερειακό Συμβούλιο ακόμη και ομόφωνα να απορρίψει. Ομόφωνα, λοιπόν, βέβαια. Ομόφωνα να θέλουμε να δώσουμε δύναμη στα αιτήματά μας, ομόφωνα. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι έχουμε να χωρίσουμε αν πούμε ότι θέλουμε ένα σχέδιο να απαντάει στην ανεργία, στην απώλεια του ΑΕΠ, το να είναι μέσα όλη η περιφέρεια, το να έχει μέσα τις μεγάλες υποδομές. Αυτό το σχέδιο το δικό μας το έχουμε. Σαν περιφέρεια, κυρία Ζημπηλιάδου, και επειδή είναι ένα ερώτημα και αυτό, το να πούμε όχι όλοι και ομοφωνά μπορεί να είναι τελικά και εύκολο. Από τη δική μας πλευρά είμαστε έτοιμοι να πούμε αυτό το σχέδιο το σκίζουμε, να ποιο σχέδιο θέλουμε. Κύριε Αντζούλη, δεν ξέρω αν το έχει. Η περιφέρεια μέχρι τώρα δεν το έχει παρουσιάσει. Η αλήθεια είναι, βαδίζει χωρίς σχέδιο. Κάτι που έπρεπε να το κάνει από την αρχή. Εμείς όμως καταθέτουμε 5 προτάσεις που είναι η πρότασή μας. Και θα τις πούμε και μέσα εκεί είναι όλα αυτά που λέμε. Πώς θα γίνει. Δεν ξέρω αν είχατε να μας δώσετε 1-2 παραδείγματα, ας πούμε και για τον νομό Καστοριάς. Κοιτάξτε, το πρώτο απ' όλα, αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει είναι καταρχήν οι μεγάλες υποδομές που θα κάνουν ανταγωνιστική την περιφέρεια. Εκεί λοιπόν έχουμε το αεροδρόμιο της Καστοριάς. Έχουμε το πανεπιστήμιο που αγγίζει επίσης την Καστοριά και μιλάμε για σχολές με ενδυνάμωση, γιατί πάμε να γίνουμε δεύτερης κατηγορίας, δεύτερης κατηγορίας πανεπιστήμιο έχει η Δυτική Μακεδονία πλέον. Και αυτό αγγίζει και την Καστοριά προφανώς. Μιλάμε για τα επενδυτικά κίνητρα, μιλάμε για τη γη, Βιτεύει, ΟΠΑ και τις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν εκεί. Στις τουριστικές υποδομές μιλάμε για τη λίμνη και για τις μεγάλες υποδομές στον αυτοαθλητισμό και στις υποδομές που πρέπει να γίνουν στους ορεινούς όγκους. Και μιλάμε φυσικά και για το κομμάτι το αγροτικό και μέσα εκεί έχουμε την πρόταση για τη ΓΕΟΚΑ. Η ΓΕΟΚΑ πρέπει το μήλος Καστοριάς να φτάσει σε όλο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται αποθήκες και ψυγεία, μια επένδυση τουλάχιστον 10-15 εκατομμύρια. Αν θέλω να μιλάμε συγκεκριμένα τώρα, γιατί γενικά, όπως λέει το Master Plan, ακόμη και για την περιοχή της Κοζάνης και της Φλόρινας, έξυπνες αγροτικές μονάδες παραγωγής, δεν μας λέει τίποτε αυτό. Εμείς θέλουμε χρηματοδοτικό πλάνο που θα ενταχθεί και φυσικά για την Καστοριά η ολοκλήρωση του αρδευτικού του μυστορίου. Άρα. Νερό. Άρα λοιπόν έχουμε συγκεκριμένα πράγματα που θέλουμε να τα δούμε σε ένα. Το πλάνο πιθανό όχι που μπορεί να πει η Δυτική Μακεδονία σε μια εβδομάδα πρέπει να συνοδευτεί και με ένα πραγματικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης ταυτόχρονα. Βεβαίως. Και όχι απλά ένα όχι ή ένα μερικό όχι, ή δεν ξέρω ποιος θα ψηφίσει τι. Πρέπει να έχουμε προτάσεις, φυσικά. Και από την πρώτη στιγμή βάλαμε προτάσεις και εμείς στο τραπέζι. Μάλιστα. Τις έχουμε χωρίσει σε 5 μεγάλες κατηγορίες και βάζουμε αυτές τις προτάσεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Κυρία Ζεμπηλιάδου, θα σας παρακολουθήσουμε σήμερα, γιατί οι συνεδριάσεις είναι, μπορεί να τις δει κάποιος και από τη σελίδα της περιφέρειας. Έχει ενδιαφέρον πολύ για μας αυτό, από τις 4 η ώρα και μετά. Βέβαια έχετε και το θέμα της βοήθειας στα καταστήματα εστίασης και τα λοιπά, αλλά και αυτό είναι, είναι λάθος που μπαίνει ταυτόχρονα. Μπαίνει ταυτόχρονα και θα φάει και αρκετή ώρα και αυτό και το θέμα. Είναι και αυτό μια υποβάθμιση του θέματος, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε δει και άλλα χειρότερα, οπότε... Μένουμε λοιπόν να δούμε και να παρακολουθήσουμε τη συνεδρίαση και να δούμε τι θα γίνει και σε μια εβδομάδα πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ζεμπηλιάδου, που ήσασταν. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Ρατσούλη. Ευχαριστώ σας πολύ. Σήμερα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι.
Μένουμε Αντένες 936.